Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα, πάμε να μπούμε σε κανονική ροή τετάρτου μέρους με ρεπορτάζ, με ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει και αναφέρομαι με το φαινόμενο της βίας και της επιθετικής συμπεριφοράς στις τάξεις ανηλίκων. Έχει ξεκινήσει τρέχουσα σχολική σεζόν, δεν ξέρω αν τα περιστατικά είναι σε καθημερινή βάση τα οποία καταγράφονται, πάντως είναι συχνά και προβληματίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Θέλω λίγο να ανοίξουμε μία συζήτηση με την κυρία Μαρία Τσαπαρίδη, με την ιδιότητα της ψυχολόγου στο πρώτο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου. Να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω πολύ. Κυρία Τσαπαρίδη. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένα θέμα το οποίο είναι, θέλει λεπτούς χειρισμούς, το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η κοινωνία παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις όποιες εξελίξεις. Εξελίξεις που έχουν να κάνουν με μια βίαιη συμπεριφορά μιας μεγάλης μερίδας των Ελλήνων μαθητών και ειδικά να εστιάσουμε στο επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Το επιβεβαιώνετε, φαντάζομαι. Ναι, είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, το οποίο παρατηρείται και δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε και το Υπουργείο Παιδείας ότι φέτος θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα κατά της σχολικής βίας, το οποίο ονομάζεται Φιλία, το οποίο θα τρέξει αυτό το σχολικό έτος. Επομένως, οι ανάγκες προφανώς είναι πολύ μεγάλες στην αντιμετώπιση και στη διαχείριση τέτοιων φαινομένων, τα οποία μπορεί να έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες στα ανήλικα. Φαντάζομαι. Παιδιά, βέβαια, στα ανήλικα μέλη της κοινωνίας μας. Φαντάζομαι ότι αυτό το πρόγραμμα για να πετύχει θα πρέπει να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί συνδυαστικά και με άλλα θέματα που θα πρέπει να τρέξουν παράλληλα. Ξεκινάει από την οικογένεια η λύση του προβλήματος. Το φαινόμενο είναι σύνθετο. Δηλαδή, στην εκδήλωσή του συμβάλλει η επίδραση ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ναι. Συνεπώς, και για την αντιμετώπιση του χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση που θα οι παρεμβάσεις της προσέγγισης αυτής θα αφορούν τόσο το σχολείο, την τάξη, τον εκπαιδευτικό, τους μαθητές, τους γονείς και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Δεν γίνεται να το αντιμετωπίσουμε σε ένα μόνο επίπεδο από τη στιγμή που αφορά τόσο διαφορετικά. Αυτές οι βίαιες συμπεριφορές ανηλίκων από ποια ηλικία ξεκινούν και σε αυτές τις περιπτώσεις πώς πρέπει να αντιδράσει και ο εκπαιδευτικός? Δηλαδή, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε παιδιά δημοτικού, από εκεί ξεκινάει? Συνήθως, ναι. Το πιο συχνό είναι να το συναντάμε και να το βλέπουμε στα δημοτικά σχολεία. Εκεί, σε επίπεδο τάξη, μπορεί να γίνει κάτι, συζήτηση για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η άσκηση βίας, η ενημέρωση, τρόποι προσέγγισης, και αυτό να μην μείνει στην τάξη, αλλά και σε επίπεδο σχολείου, δηλαδή να γίνει και με επίβλεψη καλύτερη στο σχολικό χώρο. Να συνταχθούν κάποιοι κανονισμοί, οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούνται από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Να γίνεται σφαιρικά η προσέγγιση και αντιμετώπιση και διαχείριση. Ένας γονέας, τη στιγμή που ενημερώνεται από έναν εκπαιδευτικό, από τη διεύθυνση του σχολείου, ότι το παιδί του έχει μία βίαιη συμπεριφορά, εκτρέπεται κατά κάποιο τρόπο, πώς πρέπει να αντιδράσει και πώς πρέπει να συμπεριφερθεί στο ίδιο το παιδί? Στην πρώτη φάση, καλό είναι να το αποδεχτεί και να δει από κοινού, σε συνεργασία και σε συνεννόηση με το σχολείο, με τους εκπαιδευτικούς, με το διευθυντή, να δουν πώς από κοινού θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση και πώς θα βοηθήσουν το παιδί να γίνει πιο λειτουργικό. Γιατί και το ίδιο έχει συνέπειες μέσα από αυτή τη συμπεριφορά. Και πόσο μάλλον το παιδί που δέχεται αυτή τη βίαιη επιθετική συμπεριφορά, που είναι το παιδί θύμα. Μάλιστα. Υπάρχει λύση σε βίαιες συμπεριφορές στις τάξεις εφήβων, σε μαθητές λυκείου δηλαδή, ή από τη στιγμή που έχει φτάσει κάποιος να έχει βίαιη συμπεριφορά στα 17-18 του, ίσως έχει χαθεί η μεγάλη ευκαιρία? Μα έχει παρατηρηθεί και έχει καταγραφεί ότι οι μαθητές που ασκούν κάποια μορφή επίθεσης, ότι σε προηγούμενη φάση της ζωής τους πολύ πιθανό να ήταν τα ίδια τα παιδιά αυτά αποδέκτες εκφοβιστικών ή βίαιων συμπεριφορών. Αυτό, μάλιστα, νομίζω από μόνο του
απαντάει σε πολλά ερωτηματικά. Οπότε, επειδή έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα αυτές τις δύο εβδομάδες που έχει ξεκινήσει η εκπομπή από ανθρώπους που προβληματίζονται αναφορικά με το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται σε σχολεία με τη βίαιη συμπεριφορά μαθητών, τι έχουμε να πούμε, ποια είναι η συμβουλή, ποια είναι η προτροπή, η κεντρική ιδέα της συζήτησής μας, ποια είναι, τι θέλετε να βγει προς τα έξω? Να μην αφήνουμε καμία τέτοια συμπεριφορά να περνάει έτσι απλά. Είναι πολύ σημαντικό. Να είμαστε εκεί, να λαμβάνουμε τα μηνύματα των παιδιών, να τα αποδεχόμαστε και να κάνουμε πράξη ό,τι σκεπτόμαστε και ό,τι θέλουμε για το καλύτερο των παιδιών μας, είτε από τη μεριά του ειδικού προσωπικού, είτε από τη μεριά να μιλήσουμε, είτε από τη μεριά της οικογένειας. Να συμβουλέψουμε με αγάπη πάντα και να καταγγείλουμε σε ορισμένες περιπτώσεις μία συμπεριφορά. Όσο πιο νωρίς γίνει, τόσο πιο εύκολη θα είναι η αντίδρασή μας και η διαχείριση του φαινομένου. Να σας ευχαριστήσω και πολύ. Προληπτικά. Και προληπτικά, βέβαια, η πρόληψη είναι το παν. Να είστε καλά, κυρία Τσαβαρίδη. Σας ευχαριστώ πολύ.